της ανθρωπιστικής διάστασης αυτού που πραγματεύεστε. Στο τεχνολογικό κομμάτι. Η δική μου δουλειά είναι να ανακαλύπτω τις τεχνολογικές οδούς, να ερευνώ και να διδάσκω σε έναν βαθμό τις τεχνολογικές οδούς που οδηγούν στην καλύτερη ανθρώπινη επικοινωνία, που είναι το κλειδί για τα πάντα. Άρα, επιτρέψτε μου εδώ, επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα. Επειδή πάρα πολλά από αυτά τα οποία συζητάτε σήμερα είναι θέμα δημοκρατίας. Και η δημοκρατία είναι ένα τραγικά εντατικό θέμα τεχνολογίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και τα ιστορικά παραδείγματα που έχουμε και απόπειρες όπως αυτής της τρομερής ηρωικής φιγούρας που είναι η ζωή και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τι θησαυρό έχουμε, του Μανώλη του Γλέζου, απόπειρες λοιπόν του Μανώλη του Γλέζου, εστίαζαν σε πειράματα άμεσης δημοκρατίας σε πολύ μικρές ομάδες. Από τη στιγμή που μιλάμε για καλύτερη δημοκρατία σε μεγάλες ομάδες, χρειαζόμαστε τεχνολογία. Αλλά η τεχνολογία πάντα με τη συνέστηση ότι και κινδύνους κρύβει και ότι δεν είναι η πανάκια. Ακούω το επόμενο ερώτημά σας. Το επόμενο ερώτημά μου δεν είναι για την παρούσα φάση. Πιστεύω όμως ότι η τεχνολογία σίγουρα μπορεί να μας φέρει εν μέρη πιο κοντά και μάλιστα σε όλο τον πλανήτη. Αλλά θα σταθώ λιγάκι σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Ρουμπάνη προηγουμένως, πως είναι και θέμα προσωπικής επαφής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την επαφή με τον άνθρωπο τον οποίο θα συνδιαλλαγούμε και πολύ δε περισσότερο θα το βάλουμε μέσα στο σπίτι μας, γιατί εκεί πέρα ελοχεύουν οι κίνδυνοι για το άτομο αυτό, για την προσωπικότητά του και πολύ δε περισσότερο για τις προθέσεις του. Σας ευχαριστώ για άλλη μια σπουδαία ευκαιρία που μου δίνετε για να διαφοροποιήσω τη δική μας πρόταση που είναι το δίκτυο Περικλής από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι ψηφίζοντας και κάνοντας κλικ δεξιά-αριστερά στο διαδίκτυο εφαρμόζουν κάποια μορφή δημοκρατίας. Δεν είναι έτσι. Και επομένως, επικυρώνοντας αυτό το οποίο υπονοείται με το ερώτημά σας, σας λέω το εξής. Το δίκτυο Περικλής λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε δημοψηφισματική διαδικασία, ούτε εκλογική διαδικασία, ούτε άλλου τύπου τέτοια σφιγμομέτρηση της κοινής γνώμης από την άνεση του καναπέ σου, της καρέκλας σου, του κρεβατιού σου. Ο Περικλής είναι ένα δίκτυο από περίπτερα, τα οποία εγκαθίστανται σε δημόσια σημεία, σε πάρκα, σε πλατείες, σε αγορές. Εκεί μάλιστα προσπαθεί με τη βοήθεια κατάλληλων αρχιτεκτονημάτων να δημιουργήσει συνάξεις από κόσμο που συζητάει και εκεί να γίνεται η χρήση στα ειδικά γυάλινα περίπτερα των πολύ φιλικών υπολογιστών με τις οθόνες αφής, όπου μπορούν να αναδεικνύονται θέματα, όπως είπα πριν, και να γίνονται δημοψηφισματικές διαδικασίες στη συνέχεια. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η υπόθεση του να συναντιέμαι με τον άλλον και να μην το κάνω μέσα από την οθόνη του υπολογιστή μου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Από την άλλη μεριά, η τεχνολογία των υπολογιστών μας δίνει την ευκαιρία, όπως βλέπετε, να είμαστε σήμερα μαζί, αν και εγώ κάθομαι στη βιβλιοθήκη και κουζίνα μου μαζί. Άρα, μήπως πρέπει να ξεκινήσετε πρώτα εσείς και μετά να ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι, να μετακινηθούμε από την άνεση του καναπέ μας. Λοιπόν, κύριε Νότα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε το δίκτυο Περικλής να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θέλω να πάμε αμέσως, μάλλον σε πολύ λίγο, σε μία σύνδεση με την Κύπρο, όπου μιλάμε για μία νέα προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων να φέρουν επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα και κυρίως από το εξωτερικό για νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λαμπρές ιδέες αλλά δεν βρίσκουν πώς να τις αξιοποιήσουν. Και είναι μια προσπάθεια που γίνεται από νέους ανθρώπους με αποτέλεσμα που φαντάζομαι πολύ σύντομα θα έχουν δυνατότητα αυτή να την χρησιμοποιήσουν. Θα ήθελα ένα σχόλιο από τον κύριο Πάτζου στην παρούσα φάση για όλα αυτά τα οποία ακούσατε για την τεχνολογία αλλά και για τις διαπροσωπικές σχέσεις ό,τι αφορά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην οικονομική κρίση. Στο αντικείμενο μας σήμερα που είναι οι μη νομισματικές ανταλλαγές αγαθών, ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σταθούμε και ακόμα και το κίνημα το πνεύμα της εποχής αναφέρει στη δομική του λειτουργία είναι το θέμα της καταγραφής των αναγκών. Γιατί σήμερα μιλάμε για μια οικονομία των αναγκών και όχι των πλασματικών αναγκών αλλά των πραγματικών αναγκών. Η καταγραφή αυτή λοιπόν, πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Νότας που τον ακούσαμε μέσω Skype, μπορεί να γίνει με τη χρήση τεχνολογίας, διαμορφώνοντας ακόμα και σε τοπικό επίπεδο αυτές τις βάσεις δεδομένων, οι οποίες κάθε πολίτης μπορεί να καταγράφει το τι έχει ανάγκη να καταναλώσει είτε διατροφικά, είτε για παιχνίδια για τα παιδιά του, είτε για να μεταφερθεί. Μια βάση δεδομένων όμως, κύριε Πάντζου, συγγνώμη που διακόπτω, η οποία θα είναι προσβάσιμη από όλους και για όλους. Δηλαδή να μην υπάρχει ένα
σαφές. Ακριβώς. Η ανοιχτή πηγή πληροφορίας δίνει σε μένα που συμμετέχω, συμμετέχων σαν μονάδα, μπορώ να βλέπω επίσης αναδιευθύνω το ολοκύκλωμα και ποιοι άλλοι ζητάνε τι και προσφέρουν τι. Είναι ανοιχτή πηγή ενημέρωσης, πληροφορίας, καταγραφής και υλοποίησης της αλληλέγγυας ανταλλαγής. Κατάλαβα. Θέλω να σταθώ εδώ, θα πάρω ένα λεπτό από το χρόνο σας, ότι ήδη υπάρχουν προσπάθειες στην Ελλάδα, ναι, όπου καταγράφονται οι ανάγκες και οι χρόνοι, ακόμα και για ανταλλαγή εξοχικών κατοικιών, ακόμα και για μεταφορά σε ταξίδια, όπως είναι ας πούμε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και είναι για μια κοινή προσπάθεια που μεταφέρονται 4 άτομα με το ίδιο όχημα, ναι, ή ακόμα και ταξιδεύουν με το ίδιο όχημα. Όλες αυτές οι προτάσεις βρήκανε ύλη από τον καναπέ μας μέσω του διαδικτύου, γιατί αυτή η βάση δεδομένων προσμετρούσε κοινές ανάγκες και έδινε λύσεις κοινών αναγκών. Και θα σας το θέσω και αλλιώς, ναι, 4 άτομα με ένα αυτοκίνητο να πάνε στη Θεσσαλονίκη ή στο κέντρο της Αθήνας, το περιβάλλον το επιβαρύνουν διαφορετικά από ότι 4 άτομα με 4 αυτοκίνητα, τα οικονομικά έξοδα διαφορετικά, η παρέα που δημιουργείται στην καθημερινότητα εφόσον πάμε σε ένα κοινό σημείο να εργαστούμε, δημιουργείται και μια φιλία, παρακάμπτουμε και το χρήμα και η δουλειά γίνεται με ένα κλικ από τον υπολογιστή μας. Θα μπούμε σε πρακτικές λεπτομέρειες αμέσως μετά από το Skype το οποίο έχουμε με την Κύπρο. Εκεί να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Συρίγο, ο οποίος είναι ο εμπνευστής μιας νέας προσπάθειας να φέρει νέες παιδείες στην Ελλάδα και βεβαίως να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αξιοποιήσουν οποιαδήποτε λαμπρή ιδέα. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για την προσπάθεια αυτή που κάνετε και πόσο εφαρμόσιμη μπορεί να είναι και σε ποιους απευθύνεται. Είναι ok να μιλήσω λίγο για αυτά που ακούστηκαν, ένα λεπτάκι μόνο. Πολύ σύντομα παρακαλώ, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Παρακαλώ. Ναι. Λέω ότι όλες αυτές οι προσπάθειες είναι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ όμορφες και στο μέλλον σίγουρα θα αποδώσουν. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Αναστασόπουλο και τον κύριο Κάντα ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δημιουργήσουν ανατρεπτικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να μπορέσει η αλλαγή. Αυτή, βασισμένος λοιπόν σε αυτή την ιδέα, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον σύστημα έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουμε αυτούς τους υγιούς πυρήνες οι οποίοι στο μέλλον θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε μια διαφορετική κοινωνία. Πείτε μου λοιπόν λίγα λόγια για την προσπάθεια που κάνετε. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς είναι ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε νέο κόσμο έως 30 ετών να μπορέσει να μας δώσει μέσα από αιτήσεις τις ιδέες του και τις οποίες εμείς θα μπορέσουμε να τις φιλτράρουμε μέσα από συγκεκριμένες επιτροπές και μια συγκεκριμένη διαδικασία. Θα εκπαιδεύσουμε το άτομο σε κάποια βασικά leadership skills και σε κάποια business skills. Θα ετοιμάσουμε το business plan, θα βρούμε τον επενδυτή και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλες τις βάσεις που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μια υγιή επιχείρηση, δίνοντας μεγάλη σημασία στο ηθικό κομμάτι και στις αρχές του ατόμου. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ιδέα όσο το πακέτο ιδέα άτομο. Άρα δίνεται πολύ σημαντικό βάρος στην προσωπικότητα του ατόμου το οποίο θα σας φέρει και μια ιδέα. Ακριβώς. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Πώς διασφαλίζεται κανείς ότι η ιδέα του δεν θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον οποιοδήποτε, αν θέλετε, αριστερά-δεξιά? Ακούστε, τα άτομα τα οποία θα υπάρχουν σε επιτροπές θα είναι άτομα τα οποία είναι σε πολύ υψηλές θέσεις, στο εξωτερικό κυρίως, τόσο εκπαιδευτικές όσο και επιχειρηματικές. Θα υπάρχουν τα κατάλληλα νομικά έγγραφα τα οποία θα υπογράφονται σε ολόκληρη τη διαδικασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, 100% εξασφάλιση δεν μπορεί να γίνει ποτέ σε τίποτα. Και το άτομο να μιλήσει σε κάποιον με την ιδέα, ότι αυτή την ιδέα μπορεί να διαρρεύσει, να πάει σε κάποιον άλλον και τελικά να υλοποιηθεί. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια που είναι δυνατή. Τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν στις επιτροπές και θα έρχονται σε επαφή με τις ιδέες θα είναι διαφορετικά στο κάθε στάδιο, οπότε ολοκληρωμένη η ιδέα θα παρουσιάσετε σε πάρα πολύ λίγους. Μάλιστα. Τι ακριβώς προϋποθέσεις, αν θέλετε, έχει αυτή η προσπάθεια που κάνετε? Οι προϋποθέσεις είναι η ιδέα να είναι πρωτοπόρα, να έχει κοινωνικό όφελος, να μην είναι μια ιδέα που αποσκοπεί μόνο στο κέρδος. Το άτομο το οποίο παρουσιάζει την ιδέα να έχει κάποιες αρχές, βασικές αρχές, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει μια υγιή επιχείρηση που θα σέβεται και τον εργαζόμενο και θα σέβεται και την κοινωνία. Και γι' αυτό και ως προϋπόθεση θα έχουμε στο τέλος της όλης διαδικασίας οι επιχειρήσεις που θα δημιουργούνται θα πρέπει ένα ποσοστό από το κέρδος της επιχείρησης υποχρεωτικά να πηγαίνει σε κοινοφελείς σκοπούς. Κύριε Συρίγο, για να κλείσουμε, πού σας βρίσκει κανείς?
Αυτή τη στιγμή μας βρίσκει στο site μας, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχουν κάποιες σελίδες της ΕΣΕΝ, υπάρχει πρώτη επαφή. Ξεκινάμε κανονικά τέλη Νοεμβρίου. Ποιο είναι το site, παρακαλώ, κύριε Συρίγο, παρακαλώ, ποιο είναι το site? Είναι chiefaim.gov.kr.